Στο επόμενο κομμάτι είναι κάτι σύντομο. Δεδομένου του χρόνου που έχουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα γύρω από τα social ads, αλλά προτιμώ να δούμε κάποια πράγματα που έχουν σημασία να αναφέρει σε 15 λεπτά και τα οποία μπορούν να σας φέρουν κάποιες αρκετά σημαντικές αλλαγές. Αυτό που θα δούμε τώρα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας μπούσουλας με τον οποίο μπορείτε να προχωράτε σε κάποια βασικά πράγματα που συνήθως κάνουμε λάθος, ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοούμε με αυτό? Λοιπόν, social ads. Πιθανότατα πολλοί εδώ στην αίθουσα έχετε πολύ καλή εμπειρία ή έχετε κάποια έστω εμπειρία με social ads. Αυτό γίνεται γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό το να στήσεις μια καμπάνια είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Περιλαμβάνει τρία βασικά πράγματα. Creative, targeting, budgeting. Τρεις απλές επιλογές. Μάλιστα δε, οι περισσότερες πλατφόρμες το κάνουν αυτό αρκετά εύκολα. Υπάρχει μια δημοκρατικοποίηση ουσιαστικά της διαδικασίας των διαφημίσεων. Πλέον είναι κάτι αρκετά εύκολο. Όσοι από εσάς έχετε στήσει ποτέ Facebook Ads, ξέρετε ότι η διαδικασία για να στήσετε μία διαφήμιση είναι πάρα πολύ εύκολη. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτά τα units εξαιρετικά επικίνδυνα αν δεν προσέξετε κάποια πράγματα. Γιατί πάντα γεννάται μία ερώτηση. Πολύ ωραία, ήταν εξαιρετικά εύκολο σε αυτή τη διαφήμιση και δεν δούλεψε. Γιατί? Θα αφήσω στην άκρη δύο πράγματα. Αφήνω στην άκρη το δημιουργικό και τη στόχευση. Και θα σας πω γιατί. Τη στόχευση, γιατί, αν δεν γνωρίζετε το target market σας, έχουμε ένα άλλο πιο σημαντικό πρόβλημα που επεκτείνεται πιο σφαιρικά από τα social ads. Το δημιουργικό, γιατί είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό και κυρίως χρειάζεται αρκετό testing. Θα πάμε λίγο σε πιο απλά πράγματα όμως. Υπάρχουν τέσσερα πιο βασικά βήματα για το γιατί δεν έρχεται αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και είναι πράγματα που συνήθως προσπερνάμε αρκετά γρήγορα. Προηγουμένως αναφέρθηκε αυτό στο case. Πρώτον, πώς καθορίζουμε τους success. Τι είναι αυτό που κυνηγάμε. Δεύτερον, πόσους success θέλουμε. Άρα, τι ψάχνω. Ψάχνω πωλήσεις, ψάχνω awareness. Πολλές φορές ξεκινάμε μια καμπάνια και ψάχνουμε πολλά πράγματα. Συνήθως μια τέτοια καμπάνια δεν δουλεύει. Πολλές φορές λέμε ότι ψάχνουμε πωλήσεις, αλλά δεν ξέρουμε και πόσες πωλήσεις ψάχνουμε. The more the merrier. Τι επηρεάζει τις πωλήσεις μιας καμπάνιας? Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα παίξουν ένα ρόλο κλειδί στο να πετύχω το στόχο μου? Και κυρίως, το να στήσετε μια διαφήμιση είναι απλά η αρχή. Το να διαχειριστείτε αυτή τη διαφήμιση είναι που την κάνει πραγματικά δύσκολη. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. KPIs. Key Performance Indicators. Αν έπρεπε να τα σπάσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, θα βλέπαμε τα macro και τα micro conversions, καθώς και στόχους που έχουν να κάνουν με το awareness. Προσέξτε ότι αυτοί είναι οι indicators, είναι η γενική στόχη της καμπάνιας. Το τι καθορίζει την επιτυχία είναι κάτι διαφορετικό. Όταν τρέχετε μια καμπάνια με στόχο τα macro conversions, προφανώς ψάχνετε πωλήσεις. Όταν τρέχετε μια καμπάνια με στόχο κάποια micro conversions, ψάχνετε ένα ενδιάμεσο action. Και αντίστοιχα για το awareness ψάχνετε metrics τα οποία συνήθως είναι συνδεδεμένα με το risk και το frequency. Έχω αποφύγει, όπως βλέπετε, να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα όρους όπως CTR, CPC, πολλές φορές και επισκέψεις. Θα το εξηγήσω γιατί στη συνέχεια. Θέτετε λοιπόν τον indicator που καθορίζει την επιτυχία. Με βάση αυτόν θα κριθεί η εκάστοτε καμπάνια. Τώρα πρέπει να μας πείτε πόση επιτυχία θέλετε. Και αυτό είναι το κομμάτι του smart targeting. Έτσι. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο, μετρήσιμο, πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί, να είναι relevant με την επιχείρησή σας και να έχει αίσθηση του χρόνου. Ειδικά το τελευταίο είναι κάτι που παραλείπεται κατά κόρον. Ωραία λοιπόν. Κάναμε αυτά τα πρώτα δύο βήματα, καθορίσαμε indicators, είδαμε περίπου πόση επιτυχία θέλουμε συγκεκριμένα, έτσι, και με έναν στόχο που είναι σχετικό με την επιχείρησή μας και σε τι time frame το θέλουμε. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Τι επηρεάζει το KPI? Το να πεις ότι, θέλω να προγραμματίσω μια καμπάνια να μου φέρει 100 πωλήσεις, δεν γίνεται, άρα κάτι επηρεάζει. Έχουμε λοιπόν τον απόλυτο στόχο μας. Και ο απόλυτος στόχος μας προκαλείται από κάποιους παράγοντες που ελέγχουμε. Αυτή είναι μια ωραία λογική για να αρχίσετε να σπάτε τα προβλήματα αυτά σαν λογική. Δύο τέτοιοι παράγοντες θα μπορούσαν να ήταν, αν κυνηγάω πωλήσεις, πόσο κόσμο μπαίνει στο site μου, πόσο εύκολα τον κάνω convert. Άρα, sessions, conversion rate. Είναι αυτά διαχειρίσιμα? Ίσως όχι. Τα σπάμε παραπέρα. Sub-factors.
κάπου εδώ στην εξίσωση κρύβονται το CTR και το CPC σαν ενδιάμεσος παράγοντας. Δεν είναι απόλυτο στόχος, έτσι, παρατηρούμε. Sub-factors. Είναι κάτι που μπορώ να διαχειριστώ. Ναι, όχι. Αν όχι, τα σπάμε περαιτέρω. Και αυτό δεν είναι κάτι που, εντάξει, κατά την προσφυλή του συνήθεια ίσως, ο κλάδος του marketing το δανείστηκε και από κάπου αλλού. Είναι το root cause analysis. Όσοι από εσάς έχετε πάρει ποτέ τηλεφωνικό κέντρο και έχετε πει ότι κάτι δεν λειτουργεί, αυτό εφαρμόζουμε. Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο internet, πάλι το ίδιο είναι. Root cause analysis. Γυρνάμε προς τα πίσω και ψάχνουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι πιθανόν επηρεάζουν το αρχικό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία λοιπόν. Παράγοντες, KPIs, goals και τώρα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Αυτό σίγουρα φαίνεται λίγο περίεργο. Τι είναι όμως αυτό? Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε διαφορετικές οντότητες, γιατί συνήθως σπάνια τρέχουμε μία καμπάνια μόνο, τρέχουμε πολλές διαφορετικές καμπάνιες με άλλες στοχεύσεις, άλλα creatives, έτσι. Πρέπει να μπορέσετε να τις συσχετίσετε μεταξύ τους και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε αυτό που θα λέγαμε σαν την ταινία για παράδειγμα, the good, the bad and the unimportant. Τι σημαίνει αυτό? Για να τοποθετηθεί μία καμπάνια σε ένα πλαίσιο που λέει ότι okay, αυτή η καμπάνια αποδίδει καλά ή δεν αποδίδει καλά, πρέπει πρώτα να τη συσχετίσουμε με κάτι, το να το πούμε απλά στον αέρα γιατί υπάρχει ένα γενικό value, δεν είναι καλή στρατηγική, και δύο, να καταλάβουμε σε τι δεν δουλεύει καλά. Αυτό που βλέπετε, θεωρείς ότι είναι 7 μικρές καμπάνιες, ωραία, οι οποίες τρέχουν. Τι συμβολίζει, είναι ένα πολύ εύκολο γράφημα. Όσοι από εδώ είστε λίγο familiar με αυτό που λέμε το BCG Matrix, είναι κάτι πολύ αντίστοιχο. Συμβολίζει το πού κάνει run κάθε καμπάνια ως προς το conversion rate, ένα δείκτη που μας δείχνει ότι πόσο εύκολα αυτή η καμπάνια κονβερτάρει επισκέψεις σε αγορές, πού κάνει rank με το CPA, το κόστος για κάθε acquisition, έτσι. Και το μέγεθος του κάθε bubble είναι αυτό που ονομάζουμε budget share. Πόσο πολύ έχει από το budget μας, πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι. Αν και αρκετά απλοϊκή αυτή η λογική, μπορεί να σας φέρει πάρα πολύ γρήγορα σε κάποια πολύ βασικά αποτελέσματα που σας βοηθούν να καταλάβετε λίγο την εικόνα. Αρκεί αυτό? Όχι. Γιατί συνέχεια αυτό το πράγμα πρέπει να το σπάσετε. Πρέπει να αρχίσετε να διακρίνετε κάποια επιμέρους segments τα οποία καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν, γιατί δουλεύουν ή γιατί δεν δουλεύουν. Άρα, αν τα πάρουμε από πάνω αριστερά, θα θέλατε όλες σας οι καμπάνιες να είναι superstars. Δεν γίνεται. Είναι καμπάνιες οι οποίες δουλεύουν εξαιρετικά. Στη συνέχεια έχετε αυτό που θα ονομάζαμε expensive converters, καμπάνιες οι οποίες φέρνουν πωλήσεις, τις φέρνουν όμως λίγο ακριβά. Άρα εκεί μάλλον πρέπει να δουλέψει το κομμάτι του κόστους per acquisition, όχι το κομμάτι του πόσο εύκολα φέρνουν πωλήσεις. Έχετε καμπάνιες που είναι ένα ερωτηματικό κάτω αριστερά. Αρκετά φτηνά acquisitions, αλλά μάλλον δεν φέρνουν και εύκολα πωλήσεις. Και έχετε και τα underdogs. Καμπάνιες οι οποίες σιγά σιγά μάλλον αξίζει να εξετάσουμε το αν επενδύουμε ή όχι. Δουλεύουμε με όλες? Όχι. Γιατί? Αν δουλέψετε με αυτήν εκεί την πολύ μικρή κουκίδα στα δεξιά, δουλεύετε με κάτι το οποίο από πλευράς κατανάλωσης μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν δουλέψετε με την κουκίδα, ή κύκλο μάλλον καλύτερα, κάτω αριστερά, δουλεύετε με κάτι αρκετά πιο σημαντικό. Και προσέξτε, με την έννοια σημαντικό προσδιορίζουμε λίγο και για τον παράγοντα του ρίσκου. Αν θέλετε να τεστάρετε κάποια αλλαγή και την τεστάρετε στον κύκλο κάτω αριστερά, τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι σημαντικά. Καλύτερα ή χειρότερα. Άρα θα ήταν καλό, αν αυτό το οποίο πειραματίζεστε δεν είναι πολύ σίγουρο, να αρχίσετε να δουλεύετε με έναν πιο ενδιάμεσο κύκλο και όχι πιθανόν με την καμπάνια που συμβολίζει το μεγαλύτερο κομμάτι του budget σας. Με αυτόν τον τρόπο, τι έχετε καταφέρει? Πολύ γρήγορα έχετε μια εύκολη εικόνα για το πού κατατάσσονται οι καμπάνιες σας και τι σημαίνουν επάνω στο budget σας. Ακούγεται απλοϊκό, είναι απλοϊκό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Median values, το κατώτατο όριο, το ανώτατο μάλλον όριο CPA, profitability. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι αρκετά εύκολο και σας φέρνει πολύ γρήγορα ακόμα πιο κοντά στο στόχο που θέλετε να πετύχετε σαν μια βασική ρουτίνα διαχείρισης. Όμως, υπάρχουν κάποια μικρά πράγματα που πρέπει να προσέχετε μετά και από αυτό. Ένα. Πολύ συνηθισμένο λάθος. Οι καμπάνιες που διαχειριζόμαστε τρέχουν μέσα στον χρόνο. Το οποίο σημαίνει ότι ανήκουν σε κάτι το οποίο ονομάζεται χρονοσειρά. Είναι δεδομένα που ακολουθούν μια χρονοσειρά. Προσέξτε λοιπόν μια χαρακτηριστική εικόνα. Έχουμε δύο καμπάνιες, τρέχουν για ένα διάστημα, έχουν κάποια average κόστη και προφανώς, αν κρίνουμε μόνο από αυτά,
πρέπει να επιλέξουμε να προχωρήσουμε μάλλον με την καμπάνια 1. Εν τούτης, χρονοσειρά. Αν δεν εξετάσετε αυτό, η καμπάνια 1 έχει ήδη ξεφύγει κατά πάρα πολύ από τον στόχο της. Αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλαξε σε αυτή την καμπάνια κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της διάρκειας. Κάτι που δεν άλλαξε με την καμπάνια 2. Το μέτρη που πήρατε στην αρχή, ένας μέσος των CPAs, σας κρύβει την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, αν δεν το συνδυάσετε, και αυτό ισχύει για κάθε δεδομένο που έχετε σε τέτοιες καμπάνιες, με τα δεδομένα της χρονοσειράς, πολύ πιθανό χάνετε την πραγματική εικόνα. Γιατί η καμπάνια 1 που εσείς βλέπετε σαν 488, πλέον έχει ξεπεράσει το 12. Και αν ρίξετε εκεί όλα σας τα λεφτά, chances are ότι το πείραμα δεν θα δουλέψει πολύ καλά. Δεύτερο, ακριβώς επειδή ειδικά στα social campaigns η δυνατότητα να πειράζουμε πράγματα είναι τόσο εύκολη, αισθανόμαστε την ανάγκη να τα πειράζουμε συνέχεια. Αυτό επίσης είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί αν δεν αφήσετε το σύστημα σε μια περίοδο σταθερότητας, δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξουμε σε κάποια στατιστικά σημαντικά συμπεράσματα. Άρα αυτό μας δημιουργεί θέματα. Επίσης, μικρά samples. Ένα εξίσου διαδεδομένο λάθος. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με μικρά δείγματα εδώ πέρα και να πάρουμε αποφάσεις με αυτά. Αν το κάνουμε, είναι λίγο πολύ σαν να αποφασίζουμε με gut feeling. Τέλος, A-B testing. Κάνουμε A-B testing. Έχετε κάνει A-B testing? Πιθανόν. Το A-B testing είναι στην πραγματικότητα η εξέταση μίας αλλαγής. Μπορείτε να αλλάξετε όσα πράγματα θέλετε, απλά αν το variation α δουλέψει καλύτερα, δεν ξέρετε γιατί. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Και τέλος, μία καμπάνια δημιουργεί δεδομένα. Από τον τρόπο που την τρέχετε, καταλήγει σε κάποια αποτελέσματα. Καλά ή και άσχημα. Αποδεχτείτε τα λάθη σας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να διαχειριστείτε σωστά καμπάνιες αν δεν κάνετε λάθη και αν δεν χάσετε. Αποδεχτείτε λοιπόν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Μάθετε και συγκεντρώστε τη γνώση. Δεν χρειάζεται να τεστάρετε ξανά και ξανά ίδια πράγματα που έχετε τεστάρει στο παρελθόν. Η λογική του τέστινγκ δεν είναι μόνο για την ίδια την καμπάνια, είναι και για να χτίζει γνώση για το μέλλον. Και φυσικά, μην προσπαθείτε να ξαναφτιάξετε τον τροχό κάθε φορά που τρέχετε μια καμπάνια. Πιθανότατα τον έχετε φτιάξει αρκετές φορές, χρησιμοποιήστε τη γνώση που έχετε και τρέξτε μια επιτυχημένη καμπάνια. Ευχαριστώ.